Για πάμε όμως τώρα και στο TikTok. Τι γίνεται, Νικό? Τώρα είναι και περίοδος διαγωνισμάτων στα σχολεία. Θα έρθουν και επειδή, εξετάσεις. Προσέξτε τι γίνεται. Καταρχάς υπάρχει ένα power game Αμερικής, Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες όλων των πολιτικών και χωρών στον Καναδά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι απαγορεύεται υπουργός, υφυπουργός και γενικός γραμματέας και στελέχη, βουλευτές της κυβέρνησης να έχουν TikTok στο κινητό. Γιατί? Γιατί το κινέζικο αυτή παρακολουθεί. Επειδή το κινέζικο αυτή παρακολουθεί, τι κάνουν αυτοί? Λένε όχι TikTok σε βουλευτές και προσοχή στη χρήση TikTok από τους πολίτες και ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά. Γιατί? Μα για τα παιδιά οι βουλευτές πες θα συνενέσουν, έτσι. Είναι... Και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους χώρους απαγορεύεται από τους υπαλλήλους η χρήση TikTok κτλ. Αλλά τώρα με τα παιδιά... Έτσι είναι. Το απαγόρευσε και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Τους είπε δεν θα το χρησιμοποιείτε. Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τη χρήση. Τα παιδιά δεν μπορεί να χρησιμοποιούν μέσα στην εβδομάδα που έχουν σχολείο TikTok. Εάν γίνεται, πρέπει να γίνεται 10 λεπτά ανά έτος ηλικίας παιδιού τη βδομάδα. Νίκο, είναι δηλαδή, θυστικό. Αν έχεις 10 λεπτά παιδί, στο TikTok είναι πολύ δύσκολο να το κλείσεις. 100 λεπτά. 100 λεπτά. Επειδή είναι θυστικό, γιατί κάνει αυτό που ονομάζεται overstimulation ή υπερδιέγερση. Δίνουν υπερδιέγερση στον εγκέφαλο του παιδιού και το παιδί μαγνητίζεται από το TikTok. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν εμείς? Πρέπει να παίξουμε το δύσκολο ρόλο του γονιού και δαιμόνα που τους λέει για 15 λεπτά δεν θέλω να έχει συσκευή. Τα 15 λεπτά είναι 15 λεπτά γκρίνιας και μετά το παιδί έχει μπει σε άλλο ρυθμό. Θα παίξει με επιτραπέζιο, θα ασχοληθεί με να ζωγραφίσει, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Πρέπει να του δώσουμε εναλλακτική. Και το βασικό, δεν γίνεται να καταναλώνει ασυντόνιστα και αλόγιστα βιντεάκια TikTok που δεν οδηγούν πουθενά και μειώνουν την παραγωγικότητα. Έτσι, και κάνουν ακριβώς το παιδί, Νικό, να νομίζει ότι μεγαλύτερες... ο κόσμος είναι αυτό που βλέπει στο TikTok. Που είναι στημένα βίντεο. Ναι. Είναι, μα και εμείς, εγώ δεν μπορώ. Αν μπω στο TikTok, γιατί και εγώ μπαίνω, δεν το κρύβω. Δηλαδή, 10 λεπτά είναι πολύ δύσκολο να πειθαρχήσει τον εαυτό σου ότι θα δει για 10 λεπτά. Από εκεί πέρα, λίγο στα μεγαλύτερα παιδιά είναι προτιμότερο, γιατί όλοι οι γονείς τώρα τι λένε, ότι τα παιδιά είναι με ένα κινητό στο χέρι. Όλοι το λένε αυτό. Είναι προτιμότερο να συνομιλούν στα chat που έχουν μεταξύ του, είτε στο Instagram είτε αλλού. Γιατί τουλάχιστον εκεί κουβεντιάζουν, παρά να είναι κολλημένα στα βίντεο στο TikTok, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που καλά κάνεις και το θίγεις, το οποίο λέγεται ομαδική. Μετά το σχολείο έχουμε ομαδική. Όλοι τι σημαίνει ότι μπαίνουν, έχουμε ομαδική? Σημαίνει ότι ενώ θα τελειώναμε στη μία μισή ώρα, ξαφνικά όλο το απόγευμα γίνεται σχολικός χρόνος. Επειδή το απόγευμα γίνεται σχολικός χρόνος, υπάρχει ζήτημα που έχει να κάνει με το πού μπαίνει το όριο. Όριο δεν μπαίνει, οπότε ως γονείς πρέπει να βάλουμε όριο για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τη χρήση του παιδιού και να μην έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα πρέπει να τα ξαναπούμε για το TikTok. Είμαι πολύ απεσιόδοξη γι' αυτό, ενώ σε σχέση με, με τον εθισμό και την κατάσταση. Στην πρώτη ευκαιρία, γι' αυτό είμαστε μαζί κάθε εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε, ναι. Κάτι θα σκεφτείς εσύ για εναλλακτική. Να μας δώσεις εναλλακτικές, λοιπόν, αντί του TikTok, τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσω ίντερνετ, βέβαια.